είμαστε αυτή τη στιγμή στο χώρο της Δαμάστας, στο σταθμό μετατροπής που είναι στην Κρήτη. Ο αντίστοιχος σταθμός μετατροπής υπάρχει και στην πλευρά της Αττικής, που βρίσκεται λίγο πιο μπροστά κατασκευαστικά. Όπως μπορείτε να δείτε, οι εργασίες έχουν προχωρήσει σε τακτικό ρυθμό από τους τελευταίους μήνες και προγραμματισμός είναι τέλος του χρόνου να έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή και να γίνει η πρώτη ηλέκτριση. Δώστε μας μερικά τεχνικά στοιχεία. Τι θα γίνεται εδώ, πώς θα λειτουργεί, τι εξοπλισμός χρειάζεται, για να καταλάβει ο κόσμος τι είναι αυτό το πράγμα που χτίζεται εδώ. Αυτή τη στιγμή είμαστε μέσα στο χώρο που θα εγκατασταθούν οι βαλβίδες που μετατρέπουν την τάση από συνεχές σε ελαστόμενο. Στους έξω χώρους θα υπάρχουν οι μετασχηματιστές και το GIS, το καινούριο, που θα είναι 150 kV αυτό, για να συνδεθούμε με το σύστημα της Κρήτης. Είναι καινούργιες αυτές οι εργασίες, είναι μιας νέας τεχνολογίας έργο. Τι φιλοδοξείτε μέσα από αυτό, με δεδομένο ότι ανοίγει ο δρόμος και για την Κύπρο σε αυτό το πρώτο επίπεδο και αμέσως μετά για το Ισραήλ, έτσι δεν είναι? Σωστά. Με ένα know-how πολύ σημαντικό. Σωστά. Αυτό το έργο είναι από τα μοναδικά έργα στον κόσμο. Η τεχνολογία του συνεχούς που χρησιμοποιούμε στο συγκεκριμένο έργο αυτή τη στιγμή είναι η τεχνολογία ΕΧΜΗΣ. Δίνει δυνατότητα να διασυνδέει σε μικρά και ασθενή συστήματα όπως είναι της Κρήτης και της Κύπρου. Προφανώς είναι μια γνώση που υπάρχει σε λίγες εταιρείες στον κόσμο και είμαστε περήφανοι που ασχολούμαστε με αυτό το έργο και μπορούμε να το φέρουμε σε πέρας. Μόλις ολοκληρωθεί το έργο θα είναι προϋπόθεση για να μπορέσει να συνεχίσει από εδώ η γραμμή να πάει στην Κύπρο σε πρώτη φάση και στη δεύτερη φάση στο Ισραήλ. Από ό,τι μας είπε ο κύριος Μανουσάκης, από το 2025 θα είναι και η εμπορική λειτουργία. Έτσι, θα τεθεί σε εμπορική λειτουργία. Το 2025 και με τα απαραίτητα τεστ. Το 2024 θα είναι πιλωτική, θα είναι. Πώς θα είναι η σωστά. Μόλις ολοκληρωθεί η κατασκευή και ηλεκτρίσουμε, θα ξεκινήσει μια περίοδος δοκιμών και διάφορων υποσυστημάτων και τη δοκιμαστική λειτουργία. Γιατί αυτό το έργο προσωμιάζει περισσότερο σε ένα σταθμό. Γιατί έχει δυνατότητες να στηρίζει το σύστημα παρά μια απλή διασύνδεση. Υπολογίζουμε ότι μέσα στα μέσα του 2025 θα έχουμε μπήκες και κανονική λειτουργία. Είμαστε εδώ στη Δαμάστα, στην Κρήτη, μαζί με τον Περιφερειάρχη, τον Δήμαρχο και όλους εσάς για να δούμε την πρόοδο των εργασιών ενός πάρα πολύ σημαντικού έργου, του σημαντικότερου για μας έργου, που θα δώσει νέα πνοή στο νησί, θεωρούμε, και θα άρει για πάντα την ενεργειακή του εξάρτηση. Ένα βήμα σημαντικό μετά και την πρώτη διασύνδεση που ολοκληρώσαμε με επιτυχία, τη διασύνδεση της Κρήτης Πελοποννήσου. Νομίζω έχετε δει όλοι και θα δουν και οι τηλεθεατές την σημαντική πρόοδο που έχει. Έχουμε φτάσει στην τελική ευθεία για την ηλέκτριση και είμαστε πολύ αισιόδοξοι ότι στο τέλος του χρόνου θα μπορέσουμε να την επιτύχουμε. Πολύ σημαντικά είναι και από τη δικιά μου την πλευρά τα συνοδά έργα τα οποία θα πρέπει να γίνουν προκειμένου αυτό να στεφτεί με επιτυχία. Είναι ένα έργο πολύ σημαντικό που προσομοιώνει, όπως είπαμε, με ένα κέντρο παραγωγής, ουσιαστικά μεταθέτει το κέντρο ενέργειας του νησιού στη Δαμάστα και αυτό πρέπει να συνδεθεί με το δίκτυο, το υφιστάμενο δίκτυο της Κρήτης. Αυτά είναι ουσιαστικά με απλά λόγια τα συνοδά έργα. Πώς θα συνδέσουμε τη Δαμάστα, το σταθμό μετατροπής, με το υφιστάμενο δίκτυο της Κρήτης. Αυτά θα είναι έτοιμα δηλαδή ταυτόχρονα με το καλώδιο. Αυτά θα είναι, το καλώδιο έχει ήδη ποντιστεί, αυτά είναι ήδη σε εξέλιξη, ξεκινάνε ήδη τα συνεργεία μας από τον επόμενο μήνα την κατασκευή τους, προκειμένου να είμαστε πολύ νωρίτερα από το τέλος του χρόνου έτοιμοι, αυτός είναι ο στόχος. Εδώ πέρα οι εγκαταστάσεις εκτός από μηχανήματα θα έχουν και προσωπικό, ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει. Ναι, κατά κύριο λόγο ο σταθμός μετατροπής είναι αυτόματος και χρειάζεται πολύ λίγο προσωπικό για τη λειτουργία του. Παρ' όλα αυτά, ένας μικρός αριθμός προσωπικού θα είναι εδώ τοπικά για να μπορέσει να το υποστηρίζει. Προχωρούν οι εργασίες με πολύ εντατικούς ρυθμούς για την ολοκλήρωση του έργου της μεγάλης διασύνδεσης. Παράλληλα με αυτό το έργο, εμείς είμαστε ταυτόχρονα ικανοποιημένοι γιατί εξελίσσονται και ομαλά και οι συμφωνίες που έχουν γίνει για τα ταποδοτικά έργα που αφορούν στην περιοχή μας. Άρα είμαστε, νομίζω, σε ένα πολύ καλό σημείο και όσον αφορά το πολύ σπουδαίο αυτό έργο για την ενεργειακή διασύνδεση του νησιού, αλλά ταυτόχρονα γιατί το έργο αυτό εξελίσσεται σε ένα πλαίσιο που έχουμε συμφωνήσει από την πρώτη στιγμή τόσο με την κυβέρνηση όσο και με τον Αδημία και την Αριάδνη και για τα έργα τα ταποδοτικά που αφορούν σε σημαντικές παρεμβάσεις σε όλο το Δήμο, αλλά και για τα έργα που αφορούν στην ομαλή εκτέλεση του έργου τους.
δρόμους διασύνδεσης, το δρόμο που θα συνδέει ουσιαστικά τη Δαμάστα με το Φόδελε. Σε οποιασδήποτε παρεμβάσεις γίνονται και θίγουν και παρακείμενες ιδιοκτησίες, αλλά γενικότερα προκαλούν ενδεχομένως ζητήματα, γίνεται άμεσα συζήτηση και συμφωνία για αποκαταστάσεις με την Αριάδνη και τους αναδόχους βεβαίως. Και νομίζω ότι σε όλα τα επίπεδα και οι ανάδοχοι του έργου, εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω ταυτόχρονα και τους εταιρείες που έχουν αναλάβει το έργο, γιατί γίνονται σημαντικά πράγματα παράλληλα. Έχουμε χρηματοδοτήσει μελέτες που έχουν οδηγήσει σε σπουδαία έργα, όπως είναι το Ταμείο Ανάκαμψης. Να θυμίσω ότι η χρηματοδότηση της μελέτης Ελευθερίου Βενιζέλου έγινε από την Τέρνα και με αυτή τη μελέτη χρηματοδοτήσαμε ένα έργο περίπου 7 εκατομμυρίων ευρώ. Πέρα λοιπόν από τα εκατομμύρια της συμφωνίας που αφορούν σε σχολεία, που αφορούν στην Ελευθερίου Βενιζέλου, στα έργα ανάπλασης Αγίας Πελαγίας, γίνονται παράλληλα και άλλα πράγματα που αφορούν στις τοπικές κοινωνίες. Και είμαστε ικανοποιημένοι γιατί αυτό το έργο βλέπετε και μόνοι σας ότι είναι ένα, προφανώς ένα σπουδαίο έργο για το μέλλον της Κρήτης, για το μέλλον του νησιού, για τη σταθεροποίηση του ηλεκτρικού συστήματος στην Κρήτη. Και εμείς ως Δήμος, πραγματικά με τις τοπικές κοινωνίες, με τους προέδρους, τους οποίους ευχαριστώ και αυτούς πάρα πολύ, των τοπικών κοινοτήτων, τους πολιτιστικούς συλλόγους, συνδράμουμε ο καθένας με το δικό του τρόπο για να μπορεί να συνεχίζεται ομαλά η εκτέλεση του έργου. Είναι μια σημαντική μέρα για την Κρήτη, για την ενεργειακή κατάσταση και πορεία του νησιού, γιατί ολοκληρώνεται μέσα στο έτος ένα πολύ μεγάλο οραματικό έργο που διασυνδέει την Κρήτη με την Ηπειρωτική Ελλάδα. Είναι το δεύτερο βήμα μετά το δίκτυο των Χανίων, το τρίτο ακολουθεί τα επόμενα 4-5 χρόνια από την Κύπρο, έτσι ώστε να αλλάξει ο χάρτης ο ενεργειακός της Κρήτης, να παρέχει ενεργειακή ασφάλεια, ενεργειακή επάρκεια και να δώσει τη δυνατότητα στις μονάδες που ήδη λειτουργούν με ορυκτά καύσιμα να σταματήσουν τη λειτουργία τους στα επόμενα πολύ λίγα χρόνια. Γίνεται πιλότος η Κρήτη. Βεβαίως. Είναι το παράδειγμα ενός νησιού που θα είναι ελεύθερο από ορυκτά καύσιμα. Στα επόμενα 5-6 χρόνια ελπίζουμε να υπάρχουν οι μονάδες σε ψυχρή εφεδρεία. Αυτός είναι ο στόχος. Το δεύτερο που πρέπει να πούμε ως περιφέρεια και είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό, ότι βοηθούμε, συμμετέχουμε στην αδειοδότηση των συνοδών έργων, που είναι, αν θέλετε, τα καινούργια δίκτυα υψηλής τάσης που θα μεταφέρουν το ρεύμα από τη μια άκρη του νησιού στην άλλη. Ήδη έχει έρθει το δίκτυο Δαμάστα Χανιά, γιατί δεν μπορεί με το παλιό δίκτυο που υπάρχει να μεταφέρεται αυτή η ποσότητα του ρεύματος. Πάμε λοιπόν για αντικατάσταση των δικτύων υψηλής τάσης, όπως από Μεσαρά ή Ιεράπετρα, καινούργια δίκτυα λοιπόν για να μεταφερθεί το ρεύμα. Και ένα, θα έλεγα ένα τελευταίο, μας δίνει τη δυνατότητα η ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με την υπόλοιπη Ελλάδα και την Κύπρο να ξεκαθαρίσουμε από ποιες πηγές, ανανεώσιμες πηγές θα παίρνουμε ενέργεια, είτε από τη στεριά είτε από τη θάλασσα. Νομίζω ότι δικαιώνεται η πολιτική της περιφέρειας που έλεγε ότι θα πρέπει να μπούμε σε μια καινούργια πολιτική με ανανεώσιμες πηγές από τη στεριά όπως ήταν μέχρι τώρα, και σήμερα έχουν μπει στο τραπέζι τα υπεράκτια, τα οποία θα είναι το καινούργιο πεδίο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Με νούμερα που ήδη έχουν αρχίσει να συζητιούνται ανάμεσα στην Κρήτη, στην περιφέρεια Κρήτης, στο Υπουργείο και στους φορείς που σχεδιάζουν για την εγκατάστασή τους. Είχαμε ένα πρώτο δείγμα, είχαμε προχθές πρόσφατα στην Ελούντα, το οποίο δεν πέρασε. Τα επόμενα, ελπίζω μετά από διάλογο, να έρθουν σε μια κατάσταση τέτοια που να μπορούν να υλοποιηθούν.